Αρκετές μέρες ευγονικός, να παρευρίσκουμε στην Ήπειρο, στην Κοπή, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθριακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρικού Σταυρού. Από τη θέση αυτή, θα μου επιτρέψει εκφράσεις να εκφράσω τις μακαριστές ευχές για τους οποίους οι παλιοί είχαν χρηματίσει εδώ στην αίθουσα. Θυμάμαι η κυρία Μαργαρίτα Πελεκάνου, μακαριστή, η μακαριστή Μέρη Πολεμού, την μακαριστή Βελόνια, η Μαρία. Όλα αυτά μας δίνουν δύναμη, ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίσαμε. Τη θέση αυτή εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για το παράδειγμα του ελληνικού ερυθρού σταυρού, για τις υπηρεσίες αφενός μεν αφετέρου, για τη συνέντευξη την οποία είχαν δώσει οι αρκετές μέρες που βορκάνω την σχετικώς για την προσφορά του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Και σε αρκετές βοηθές οικογένειες στις οποίες δεν ήθελα να αναφερθούν, καλά έκανα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους παρευρισκόμενους, την Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την Γραμματέα, τον κύριο Έπαρχο, την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Μενάρχη, τον διοικητή της 134 Πειναρχίας Μάχης, την ειδική σύμβολο της ΕΜΗ και ιδιαίτερος και το νοσοκομείο της Τύρας, ο οποίο αποτελεί προπήρχιο για όλους τους ασθενείς. Ευχαριστώ θερμούς τους ιατρούς, νοσηλεύτες, νοσηλευτές, οδηγητικό, προσωπικό και το λοιπό προσωπικό. Όλοι είναι προσωπικότητες από την κοινωνία, τους αγαπώμε και τους ευχόμεθα για το άρεστο έργο το οποίο επιτελείται. Θα μου επιτρέψει όμως μέσα από την καρδιά μου να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, ίσως απαρεξηγητικό, αλλά είναι ειλικρινός δικιά μου ιδέα. Αρκετές φορές το έχω σκεφτεί και αισθάνομαι έτσι επιπλένως. Όλοι γνωρίζετε ότι ο αεροπλανάκι, το οποίο είχε αγοραστεί από το Ίδρυμα Λούλας Ευαγγέλου Νομικού, εν συνεχεία ο μακαριστός Γεώργιος Νομικός είχε προσφέρει κι αυτός ένα ποσό. Είχε αγοραστεί επί κοινότητος και προέδρου τότε ο δασκάλου αγαπητού Δημητρίου Καφιέρη. Γιατί όλα αυτά σας λέω? Γιατί πιστεύω ότι ο αεροπλανάκι είναι μια πρωτοβουλία, ειλικρινώ σας το λέω. Πρέπει να πετάει για όλους τους ανθρώπους. Ο ασθενής
είναι ιερό πράγμα. Ας ευχαριστώ όλους τους άρχοντες, τους δημάρχους, τον αντιδήμαρχο, τους αντιδημάρχους, το παράρτημα του κλινικού αριστοσταυκού, τον κύριο Έπαρχο, τον διοικητή, την κυρία Λιμενάρχη και την εντεταλμένη σύμβουλο της ΕΜΗ, η οποία με μεγάλο αγώνα που δίνει στο νοσοκομείο, επιστεύω απράγματα, είμαι πεπισμένος ότι έχει την ευγενή διάθεση εδώ και αρκετά καιρό να προσφέρει για το νοσοκομείο μας. Να είστε καλά και καλή χρονιά, ο Θεός διαπλεσβιών, εν αγής πατρός μόνο βασιλείου, ουρανοπάντορος αρχιεπισκόπου και Ζακαρίας της Καπαδοκίας, να σας καρυπώνει, να σας ενισχύει, να έχετε ένα ειρηνικό και χαρούμενο έτος, να έχετε υγεία. Ευχαριστούμε τον Συμβούλο Παπαδόνιο. Κύριε Επάρχε. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Και ο Θεός να μας έχει μακριά από λοιμούς, καταπληκτισμούς, σεισμούς και όλα τα υπόλοιπα που λέει η Εκκλησία μας. Πολύ επίκαιρα, τα ακούμε συνήθως έτσι περνάνε από όταν πάμε στην Εκκλησία, τα ακούμε, δεν δίνουμε και πολύ σημασία. Βλέπετε όμως ότι έρχεται κάποια στιγμή και με ένα μικρό ταρακούνημα δημιουργούνται χιλιάδες προβλήματα. Και εδώ πρέπει να συγχαρώ τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί πραγματικά τα αντανακλαστικά του ήταν υπέροχα. Άμεσα, αμέσως από την πρώτη στιγμή, αμέσως κάλεσε όλο τον κόσμο να συμβάλλουν για να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε πράγματα, να τα στείλουμε σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και για τον Ερυθρό Σταυρό δεν είχε καμία σημασία πού βρίσκεται αυτός που έχει ανάγκη, αν είναι κάτω από τον Ερυθρό Σταυρό ή αν είναι κάτω από την Ημισέλινο, οπουδήποτε και να είναι, όταν υπάρχει άνθρωπος και έχει ανάγκη, αυτά έτσι πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά μας, να τρέχουμε να βοηθήσουμε. Εμείς επειδή έχουμε και ίδια πείρα από σεισμό, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Και η κίνηση σήμερα από την πλευρά του Σεβασμιωτάτου, το να βγει δίσκος και να μαζευτούν χρήματα, να αποσταλούν εκεί, να ελαφρύνουν λίγο τον πόνο των ανθρώπων, αυτών που έχουν επιζήσει, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το άσχημο, ότι είναι στους δρόμους με κρύο, με χιόνια κλπ. Και έχουν χάσει και δικούς τους ανθρώπους. Οπότε πρέπει εμείς να δείξουμε την ανθρωπιά μας. Μπράβο λοιπόν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που άμεσα κινητοποιήθηκε. Και αυτό που διαπίστωσα είναι ότι και οι διάφοροι σύλλογοι και εθελοντικές ομάδες και πολλοί από εδώ, από τη Σαντορίνη και ο Δήμος, ενεργοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να βοηθήσουμε την όλη προσπάθεια. Εγώ χαίρομαι. Δεν ξέρω, έβγαλε και μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά χαίρομαι πραγματικά σαν έπαρχος που είμαι σε αυτή την επαρχία που πάνω απ' όλα η καλοσύνη, η αγάπη που έχει αυτός ο κόσμος δεν έχει αλλάξει από τον τουρισμό ή οτιδήποτε άλλο. Καλή δύναμη λοιπόν, το επαρχείο είναι στη διάθεση όλων. Από ό,τι συνεννοήθηκα και με την πρόεδρο εδώ του Ερυθρού Σταυρού, διαθέτουμε και τον προστινό χώρο προκειμένου να μαζευτούν πράγματα. Ήδη εμείς στην αποθήκη μας έχουμε και εμείς διάφορα. Ό,τι χρειαστεί από εκεί θα τα πάρει ο Ερυθρός Σταυρός να τα στείλει. Και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε καλό. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Και βέβαια ο Ερυθρός Σταυρός δεν βοηθάει μόνο σε αυτή την περίπτωση. Ξέρουμε ότι η δράση του είναι όλο το χρόνο για όλους τους πάσχοντες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους, κυρία Πρόεδρο, στα μέλη, σε όλους τους εθελοντές. Καλή δύναμη για να κάνετε αυτό το θεάρεστο έργο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Δασέντα. Και μια και γιορτάζατε πριν δύο μέρες, κύριε Χαράλα, χρόνια πολλά. Θα καλέσω στο βήμα την αντιδήμαρχο του Κυριακίτσου.
Καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ σήμερα στην εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το Δήμο Θήρας, αναπληρώνοντας τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνιο Σιγάλο, ο οποίος λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Είναι γνωστό ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από τις ιδρύσεώς του το 1877 έχει επιτελέσει ένα τεράστιο έργο τόσο σε καιρό ειρήνης, αλλά όσο και σε καιρό πολέμου. Με πολυσχηδή δράση, με πολλούς άξονες, άλλοτε την νοσηλευτική, άλλοτε τον εθελοντισμό, άλλοτε με τους διασώστες του, άλλοτε με όλες τις δράσεις που βοηθούν αδύναμες ομάδες, χωρίς διακρίσεις, χωρίς να υπάρχει διάκριση, φιλή, θρησκεία, βρίσκεται πάντα στην πλευρά του πάσχοντα, πάντα στην πλευρά του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει και το παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ, στη Σαντορίνη, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή για την ευαισθησία των πολιτών της κάθε φορά που καλείται να βοηθήσει η κοινωνία μας σε οποιαδήποτε ανάγκη εφόσον χρειαστεί. Πολύ πρόσφατα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε όλοι, μετά από τους καταστρεπτικούς σεισμούς στην Τουρκία και στη Συρία. Με πολύ περηφάνεια και με πολύ συγκίνηση παρακολουθούσαμε ότι την περασμένη Παρασκευή το κομβόι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πέρασε τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας με 40 τόνους καταρχήν ανθρωπιστική βοήθεια και οδεύει, ίσως και έχει φτάσει σήμερα στις πληγήσεις περιοχές. Έγινε το κομβόι αυτό δεκτό από τον τουρκικό λαό με πολύ μεγάλη συγκίνηση και με χειροκροτήματα, κάτι που αποδεικνύει ότι δεν μπορεί στον ανθρώπινο πόνο να υπάρχει διαχωρισμός. Θα παρακαλούσα όμως, κυρία Πρόεδρε, κάτι σήμερα σε αυτή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και πριν πω τις τελικές μου ευχές. Όπως και ο Δήμος, έτσι και εσείς συλλέγουμε βοήθεια για Τουρκία και Συρία. Δυστυχώς όμως πρέπει να δούμε μια πραγματικότητα. Βοήθεια στη Συρία δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα καμιά. Είναι λυπηρό. Μια χώρα αλληλέγγυα στην Ελλάδα, μια χώρα που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο 10 και 12 χρόνια. Μια χώρα η οποία έχει θύματα, έχει εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο, να μην μπορεί να φτάσει μέχρι σήμερα, τόσες μέρες μετά το σεισμό, η παραμικρή βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν, αν μπορούσατε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και μέσα από την διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που είναι αυτός που φτάνει στις πληγήσεις περιοχές, να ζητήσετε να βρεθεί μία λύση για να φτάσει και στη Συρία αυτή η βοήθεια. Είναι πραγματικά ένα ανθρώπινο δράμα. Θα ήθελα να ευχηθώ μια χρονιά με υγεία, μια χρονιά χωρίς τέτοια προβλήματα, μια χρονιά γεμάτη αλληλεγγύη, γεμάτη αγάπη, όπως κάνετε πάντα. Όπως είστε πάντα δίπλα στον πάσχοντα, δίπλα στον αδύναμο, δίπλα σε κάθε έναν που σας έχει ανάγκη. Εύχομαι ειλικρινά να σας χαρίζει ο Θεός υγεία για να επιτελείτε αυτό το σπουδαίο έργο και όλοι μαζί να μπορέσουμε κάθε φορά που χρειάζεται να δίνουμε ανακούφιση σε όποιον έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Υγεία στα σπίτια σας, ειρήνη και πάντα διάθεση για εθελοντική προσφορά. Να είστε καλά. Και τώρα η κυρία Κορανέα, η μενάρχη μας. Θα πω και εγώ για τον Ερυθρό Σταυρό ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται, όπως η σημερινή, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να έρθω κοντά με τους φορείς που τις διοργανώνουν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανήκω στα άτομα τα οποία έχουν καρποθεί τις υπηρεσίες και την προσφορά του Ερυθρού Σταυρού, το παράδειγμα εδώ της Θήρας, και θα μιλήσω εδώ στο μικρό δικό μας χώρο. Όσον αφορά σε ατομικό επίπεδο, δηλώνω περήφανα ότι πλέον είμαι μια εθελοντής αιμοδότρια εδώ. Και αυτό το έχετε καταφέρει με την εξαιρετική δουλειά που κάνατε στην προβολή
προκειμένου να προσεγγίσετε τους πολίτες μετά εξαιρετικά αποτελέσματα που έχετε κάθε χρόνο. Ενώ σε υπηρεσιακό επίπεδο επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο περιστατικά που είχαμε με τους μετανάστες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ήσασταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας και μας έκαναν συνδράματα. Ήταν εξαιρετική η εγρήγορσή σας και ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε μαζί το περιστατικό. Και θέλω να αναφερθώ ότι δεν είχαμε μόνο ανάγκη σε ρουχισμό, αλλά και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό. Από την πλευρά μου να σας ευχηθώ καλή δύναμη και ως δυναλέως και όμοιοι κεφαλής του Λιμαναρχείου Θήρας, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Οπότε χρειαστείτε την βοήθειά μας, την αεροχή μας, θα είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε εσάς και στους εκπαιδευτές σας. Ευχαριστούμε κύριε Λιμανάρχη. Θα καλέσω το βήμα τον διοικητή του ΚΕΔΑ, κ. Βασιλάτο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά τιμή μου βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Για το έργο σας δεν έχω να πω τίποτα. Μιλούν οι πράξεις σας και στη Σαντορίνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να σας χαρώ και εγώ για το έργο σας, να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία και να συνεχίσετε και τον καινούριο χρόνο με επιτυχίες, να είναι δημιουργικό ο χρόνος για εσάς, με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ. Θα καλέσω το βήμα τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σιγάνε Βάγκετ. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η δράση του τοπικού μου παρατήματος στο Ερυθρό Σταυρό είναι γνωστή σε όλους μας και πραγματικά το θεωρώ παραπάνω και το δικό μου, ας πούμε έτσι, καθήκον να πω ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά δουλεύουν. Όμως τύχθηκαν δύο θέματα εδώ που είναι πολύ σοβαρά, αυτό που έδειξε η κυρία Κίτσου για την Ήμωνος. Για τη Συρία. Είναι καθαρό, κυρία Κίτσου, ότι πράγματι δεν μπορούν να ζυγώσουν να πούν κοντά η ανθρωπιστική βοήθεια και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βοηθηθούν. Αυτό σημαίνει γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχει το εμπάρκο. Και το εμπάρκο που έχουν επιβάλει σε αυτή τη χώρα. Και εδώ και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι μόνο σεισμοί, αλλά ακόμα και η Τουρκία βομβαρδίζει αυτή την χώρα έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τις ευλογίες των συμμάχων. Μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όσο για το αεροπλανάκι που είπε ο Παραντώνης, έχει απόλυτα δίκιο. Το αεροπλανάκι έχει πάρθει, ας πούμε, λεφτά του θηραϊκού λαού και πρέπει πραγματικά να εξυπηρετεί τον Σαντορινιό λαό. Όχι κάποια. Και δεν πρέπει να νομοτήσουμε τίποτα, έτσι, ούτε κανέναν, ούτε να δημιουργήσουμε εδώ εντυπώσεις. Ιδιώτες ή επάσχετος τους δώσαν αυτό το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν δυστυχώς ιδιώτες και όχι το νοσοκομείο. Δηλαδή είναι κάτι που είναι παράλογο και εδώ πρέπει ο Δήμος επιτέλους να πάρει θέση, να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα, το τι γίνεται και το τι, πώς από εδώ και στο εξής θα πορευτούμε. Και να πούμε κάτι, γιατί υπόθηκε όλα και από τον Έπαρχο και από εσάς και από όλους που περάσαν από αυτό το βήμα, ότι πραγματικά είναι συγκινητική η προσφορά μας στον αδελφό τουρκικό λαό. Πραγματικά είναι κάτι που για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο λαός θα σώσει τον λαό. Οι λαοί θα σώσουν τους λαούς. Δεν χρειάζονται προστάτες. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό ότι γίνεται μια προσπάθεια μέσω του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού αλλά και του Ερυθρού Σταυρού και μέσω της Τράπεζας Αίματος να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε αίμα προς αυτούς τους δοκιμασμένους ανθρώπους που σήμερα είναι εξάπλα και δεν έχουν τίποτα άλλο παρά ούτε και στον ίδιο μοίρα.
τα αποτελέσματα της αιμοδοσίας τα ξέρετε, είμαστε πολύ περήφανοι, θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε όσο τουλάχιστον πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι αλληλεγγύη, είναι ανθρώπινη αλληλεγγύη και δεν θα σταματήσουμε με τίποτα. Ακούσατε τα τελευταία αποτελέσματα, για δύο μέρες το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μάζεψε 400 μονάδες αίμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσία και σας ευχαριστούμε και απευθύνουμε και στο χωρικό παράρτημα να έχει δύναμη, να έχουν δύναμη να βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους που ορισμένοι πιστεύουν ότι η Σαντορίνη δεν έχει τέτοιους ανθρώπους. Δυστυχώς έχει. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά. Παρακαλώ, ο σύμβολος κύριος Ορφανός. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία στα σπίτια σας και ο Θεός να σας δίνει δύναμη για να προσφέρετε εθελοντικά. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνώνυμο της προσφοράς, της αλληλεγγύης, τη βοήθεια στον συνάνθρωπο. Πραγματικά, για να μπορέσει να καταλάβει τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, εντελώς αφιλοκυρδώς, εντελώς προσφέρουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο εθελοντισμός πρέπει να έχει ζήσει εθελοντής για να καταλάβεις το τι σημαίνει εθελοντισμός. Το μπράβο και το χτύπημα στην πλάτη ή το ευχαριστώ είναι η καλύτερη ανταμοιβή για ένα εθελοντή. Γι' αυτό το έχετε καθημερινά από τον κόσμο που εξυπηρετείτε και βοηθάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας ευχηθώ και να είστε καλά, ο Θεός έχει να σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε. Εντεταλμένη σύμβουλο για το νοσοκομείο Αθήνας, κυρία Μπορκουδάκη Ελένη. Σεβάζομαι πατέρα, κύριε Έβαρχε, κυρία Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, διοικητές των τοπικών αρχών. Θα πω, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλε, ότι όχι δυστυχώς, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που κάποιοι νομίζουν ότι δεν υπάρχουν στη Σαντορίνη. Και αν και νέα εδώ στον τόπο, έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι δίπλα στον πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και να σας πω ότι τα παιδιά, οι δικοί μου άνθρωποι από το Παγνί, μου είπαν ότι ήταν η καλύτερη διοργάνωση αιμοδοσίας από ιδρύσεως της μονάδας αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και θα είναι... Μας, βέβαια τους δέσμους από τους καλοκαιρινούς μήνες να έρθουν και ένα τρίμηνο επιμόνιμης σε μόνιμη βάση για να στηρίξουν και το νοσοκομείο. Ο κ. Βαρκαράκης αγχώθηκε λιγάκι, αλλά θα αποτελούν κοντά μας. Οπότε βλέπω αυτόν τον σταυρό, νιώθω και υπερηφάνεια και συγκίνηση, γιατί πριν ένα χρόνο οπληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στην Κρήτη το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Μπορεί ο νεκρός μας να ήταν μόλις ένας, αλλά ο Ιάκωβος για μας έδωσε το στίγμα, γιατί εκατοντάδες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άστιγοι και πραγματικά πέρα από τα παιδιά του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής, ήταν τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού δίπλα μας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και έχοντας την ευθύνη την υγειονομική και τη διαχείριση, πραγματικά αν δεν είχα αυτούς τους πολύτιμους συνεργάτες, δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι μας έδιναν στήριξη καθημερινά και αποτελήσαν μέρος της ομάδας μας με απόλυτη ομοιογένεια. Και αυτό συνεχίζουν να κάνουν, είτε είναι στην Τουρκία, είτε είναι οπουδήποτε στον κόσμο που υπάρχει ανάγκη. Θα συμφωνήσω μαζί σας για τη Συρία, δεν υπάρχει λόγος να το διαπραγματευόμαστε. Ξέρετε ότι και εμείς, σαν υγειονομικό σχηματισμό, στο νοσοκομείο μας θα είναι δίπλα σε κάθε προσπάθεια. Σεβάζομαι πατέρα, δεν ξέρω, ελπίζω να φανώ αντάξια των προσδοκιών σας. Εγώ μπορώ, το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για το νοσοκομείο μας. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι, γιατί είχε αναφερθεί το θέμα με το αεροπλανάκι. Είμαι η πρώτη που θα ζητήσω
και το έχω κάνει ήδη με την αρρωστή στο νοσοκομείο μας, αλλά είμαι η πρώτη που θα απαιτήσω να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι που θα τους τελεχώνουν πρωτίστως και να πετάνε με ασφάλεια όπως και ασθενείς. Διότι τα παιδιά του ΕΚΑΠ, στο όνομα της Βουχόνια, όχι μόνο, έχουμε χάσει ανθρώπους. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό ένα υπτάμενο να είναι όχι μόνο αξιόπλο, αλλά να διασφαλίζει όλες τις απαιτούμενες συνθήκες τις υγειονομικές. Αυτό, αν το διασφαλίσουμε, σας υπόσχομαι ότι θα ενταχθεί στο νοσοκομείο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων μας, αλλά θέλει προσοχή αυτό και σας παρακαλώ να το έχουμε στο μυαλό μας. Πάντως, να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο για όλους τους ανθρώπους της Σαντορίνης. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω τον χαιρετισμό του Διευθυντή του Νοσοκομείου Φίνας, κ. Λιβαδάρου, ο οποίος λόγω απουσίας του μας έστειλε τον χαιρετισμό του. Εκ μέρους του Προέδρου ΔΣ του Νοσοκομείου Φίνας, σεβασμιωτά τον Τζοπολίτο Θήρας Αμφιλόχιου, των μελών ΔΣ και των φιλοξενουμένων του Ιδρύματος, σας ευχαριστούμε για την τιμητική πρόσκληση στην εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Βήματος Θήρας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συγχαρητήρια στους εθελοντές, μέλη του Περιφερειακού Βήματος Θήρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στο Φτωχοκομείο Θήρας, οι οποίοι αποτελούν την καρδιά, την ψυχή, την κινητήριο δύναμη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ευχόμαστε την προσέλκυση νέων εθελοντών που θα στηρίξουν το έργο της δράσης. Είναι συγκλονιστικό ότι σε εποχές δύσκολες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν χρόνο και δίνουν κομμάτι από τη ζωή τους για να στηρίξουν συνανθρώπους τους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Θερμές ευχές σε όλους για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Αφιερινού, ο οποίος λόγω άλλης υποχρέωσης στα Γιάννενα δεν είναι σήμερα κοντά μας. Εκλεκτή, επίσημη προσκεκλημένη, αγαπητή κυρία Προέδρε, αγαπητά μέλη του ΒΣΥΜΑ, του ΠΙΤΑ, Θήρας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελόντρες και εθελοντές, ερυθροσταυρίδες και ερυθροσταυρίδισσες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του ΚΔΣ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά, με υγεία, χαρά και ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, βράδυμαι της ευκαιρίας να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό, καθότι οι ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 145 χρόνια παραμένει ο καταμάχητος προμαχώνας της ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης και παράλληλα καταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός και αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, ανταποκρινόμενος άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες της, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κλπ, είτε λόγω πανδημιών, π.χ. COVID-19. Σήμερα, το ΠΙΤΑΦ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Θήρας, με το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγει στις αρχαιρεσίες της 29 Μαΐου 2022, ακολουθεί με μεγάλη επιτυχία την αναγεννητική προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δράσεις και οι ενέργειες του Τμήματος της Θήρας αναμφισβήτητα χαίρουν σήμερα της εκτίμησης και αποδοχής της τοπικής κοινωνίας. Και όχι μόνο. Σαφέστατα, επίσης, αντανακλούν στο νέο κοινωνικό, καινοτόμο, αλληλέγγυο, ανθρωπιστικό, αποτελεσματικό, αλλά κυρίως διαφανές προφίλ του αναγεννημένου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για την επιτυχία αυτή πορεία του Τμήματος, ευχαριστούμε θερμά πρωτίστως τους εκπληκτικούς εθελοντές μας, καθώς επίσης την Πρόεδρο και τα μέλη του ΠΣΥΜΑ του Περιφερειακού Τμήματος για τις συνεχείς προσπάθειές τους για την ευόδοση των στόχων και σκοπών του Ερυθρού του Ερυθροσταυρικού Κινήματος. Στρατηγική επιλογή της κεντρικής διοίκησης αποτελεί η διάδοση, διδασκαλία και εμπέδωση των ευγενών θεμελιωδών ερυθροσταυρικών αρχών του κινήματος που αποτελούν την πεμπτουσία της ερυθροσταυρικής πρακτικής φιλοσοφίας.
έχουμε την τεράστια ηθική υποχρέωση να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές μιας μοναδικής κληρονομιάς, παρακαταθήκης και διαδρομής, την οποία λάβριναν και κατάβγασαν με τις απαράμιλες αλτρουιστικές πράξεις και ενέργειές τους υπεργλαβροί εθελοντές που πίστεψαν στο ευσταυρικό όραμα και τις θεμελιώδεις ευσταυρικές αρχές και προσέφεραν πολλές φορές τον εαυτό τους ολοκαύτωμα στον δρόμο του ανθρωπισμού, της φιλοπατρίας και του εθελοντισμού. Τέλος, υποσχόμαστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να καταστήσουμε τον νέο ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εχέγγυο και απάνεμο λιμάνι της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Με γκάδιους ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς, Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Προτού δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο του Τμήματός μας, να σας αναφέρουμε ότι στο τυχερό που θα τύχει το φλουρί, θα βάλει ένα Κωνσταντινάτο. Προσφορά του Καμάρικο της κυρίας Μαρίνας Πετίνη, την οποία και ευχαριστούμε. Επίσης, γνωρίζετε ότι οι πόροι του τμήματός μας είναι οι εισφορές των μελών και τα έσοδα από τη λεγεωφόρα αγορά της Αποστολοκρατίας. Σας κάνουμε γνωστό λοιπόν ότι θα κυκλοφορήσουν λαχνοί, έκαστος των οποίων τιμάται 5 ευρώ και κερδίζουν σχεδόν όλοι. Θα θέλαμε να μας ενισχύσετε με την αγορά τους. Επίσης, στην έξοδο υπάρχουν δύο κυρίες, η κυρία Δαμπουτρού Πόπη και η κυρία Καραμολέδου Λίνα. Για όσους θέλουν να καταθέσουν τη συνδρομή τους ή να καταβάλουν κάποια ενίσχυση και να γραφτούν ως μέλη. Ευχαριστώ τις επιχειρήσεις του νησιού μας για την προσφορά των δώρων, να ευχαριστήσουμε και την αυτοβιομηχανία του συμπατριώτη μας Μανώλη Καραμολέδου για την προσφορά των τσουρεκιών που θα πάρετε κατά την έξοδό σας. Τώρα έχει σειρά η πρόεδρός μας, κυρία Αργυρού Μαρία, για ένα σύντομο απολογισμό της δράσης μας. Ευαισθημότατε, σεβαστέ Παπαντώνη, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των φορέων του νησιού μας, αγαπητά μας μέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχόμαστε σε όλους η νέα χρονιά, το 2023, να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, δημιουργία, αγάπη, προσφορά και περισσότερη ανθρωπιά. Μια χρονιά με λιγότερο πόνο και περισσότερα χαμόγελα. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και με την παρουσία σας τιμάτε την απόψινή μας εκδήλωση. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, θέλουμε να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της δράσης του τμήματός μας. Καταρχήν όμως, να σας ενημερώσουμε γενικότερα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπως υπόθηκε και από τον χαιρετισμό του Προέδρου, ότι καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια και με υπευθυνότητα και διάθεση για συνέχιση του ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ώστε να σταθεί όρθιος και πάλι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε εθνικό επίπεδο, αφού εξαιτίας των πεπραγμένων της προηγούμενης διοίκησης υπήρχε κίνδυνος να τεθεί και εκτός της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Βαδίζοντας στα χνάρια των μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, των αείμνηστων Μαργαρίτας Πελεκάνου, Μέρης Κορονιού και Παντελής Αλίβεριου, που έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά η σκέψη μας είναι συνεχώς κοντά τους, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ώστε μέσα στα πλαίσια των μικρών δυνατοτήτων του, το Τμήμα Θύρας με πολύ μεγάλη διακριτικότητα και πάντα αθόρυβα να στέκεται σε όποιο συνάνθρωπό μας έχει την ανάγκη του, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε υλική, είτε ηθική. Δεν θα ωφελούσε να καταπιαστώ στα μεμονωμένα περιστατικά που συνέδραμε το τμήμα μας ύστερα από την ενημέρωση που είχαμε από τους ιερείς του νησιού μας, φορείς του νησιού μας και συνανθρώπους μας. Κατά το διάστημα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, με την ευγενική προσφορά της τοπικής αγοράς του νησιού μας, φίλων του τμήματός μας, αλλά και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Κεντρικής Διοίκησης, γίνεται διανομή τροφίμων σε περίπου 100 αναξιοπαθούσες οικογένειες Σαντορίνης και Θηρασιάς. Το ίδιο γίνεται κατά καιρούς και στο τοποκομείο Θύρας, όπου στόχος μας είναι, και αυτό βέβαια έχει τη μεγαλύτερη αξία, να συνεχιστούν οι τακτικές μας επισκέψεις και η επαφή μας με τους τρόφιμους του Ιδρύματος. Εκείνο που έχουν περισσότερο ανάγκη και αναζητούν είναι η συντροφιά. Οι λίγες ώρες μαζί τους, οι κουβέντες που θα ανταλλάξουμε, η ανθρώπινη επαφή είναι αυτά που τους κάνουν να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι, δεν είναι απομονωμένοι.
Εξυπακούεται ότι η συμπαράστασή μας στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται δεδομένη σε όποιο τομέα φυσικά μπορεί το τμήμα μας να συνδράμει. Μετά από την οδηγία της κεντρικής διοίκησης το μήνα Απρίλιο, συγκεντρώσαμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, αντισηπτικά κλπ. Και στάλθηκαν μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπιστική βοήθεια στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό. Εικόνες από το κονβόι των αποστολών του Ερυθρού Σταυρού όλοι είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το συγκινητικό στη δράση αυτή, και αξίζει να το ακούσετε αγαπητοί συμπατριώτες, είναι ότι όταν ανακοινώθηκε ότι συγκεντρώνουμε τρόφιμα για την Ουκρανία, την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε, το πρώτο άτομο που ήρθε ήταν παιδί υπερπολίτεχνης οικογένειας που βρίσκεται και αυτή σε μεγάλη ανάγκη. Η συγκίνησή μας είναι αλήθεια, κάτι που δεν περιγράφεται. Ήρθε η ώρα, είπε, να βοηθήσουμε κι εμείς. Εξαιτίας επίσης του ιμπεριαλιστικού αυτού πολέμου που δυστυχώς ακόμη συνεχίζεται, ζητήθηκε η βοήθειά μας από ανθρώπους που ζουν Σαντορίνη και γνωρίζουν τη δράση του Ερυθρού Σταυρού για συγγενικά τους πρόσωπα που ή εγκλωβίστηκαν εκεί ή άλλα που έφτασαν στη χώρα μας χωρίς να έχουν πού την κεφαλή κλείνει. Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων και Μεταναστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσέφερε τις υπηρεσίες του άμεσα. Αυτή τη χρονιά, όπως ακούστηκε από την αγαπητή Ρία Λιμενάρχη, ζητήθηκε δύο φορές η συνδρομή μας, ώστε να βοηθηθούν οι μετανάστες που εγκαταλείφθηκαν από σκάφη στα παράλια του νησιού μας. Και σε αυτή την περίπτωση, η συνδρομή του τμήματός μας ήταν δεδομένη. Ενεργητική είναι και η συμμετοχή μας στην προσπάθεια της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και πολλά μέλη και θελοντές μας στηρίζουν ενεργά και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια που συντελείται στο νησί μας και μας κάνει όλους υπερήφανους για τα αποτελέσματά της. Ιδιαίτερα η 63η που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και πραγματοποιήθηκε μόνο για δύο μέρες, παρότι υπήρχε και ένα μόνο αιμοδοτικό κέντρο, όχι περισσότερα από τις προηγούμενες φορές, όπως τις προηγούμενες φορές, επικρατούσε κρύο, οι Σαντορνοί αιμοδότες ανταποκρίθηκαν και έτσι συγκεντρώθηκαν 389 μονάδες αίματος, προσήλθαν 429 αιμοδότες και από αυτούς 88 ήταν νέοι. Αποτέλεσμα, όχι μόνο αρκετά ικανοποιητικό, αλλά και ιδιαίτερα συγκινητικό. Μέσα στο 2023 να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα από το πρόγραμμά μας. Θα εφαρμοστούν λοιπόν και στη Σαντορίνη εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών από τον τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εντός του μήνα θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Μέσα στο πρόγραμμα που σας διανύμαμε υπάρχει σχετική ανακοίνωση για την πρωτοβουλία μας να συγκεντρωθούν είδη διατροφής κλπ. Για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Στη δράση αυτή της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, στην πρωτοφανή τραγωδία που έπληξε με σφοδρότητα Τουρκία και Συρία, είμαστε σίγουροι ότι για άλλη μια φορά η Σαντορίνη θα είναι παρούσα. Ήδη έχουμε λάβει τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα από συλλόγους για τη συνδρομή τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σήμερα, ανάμεσά μας, βρίσκεται η Εμιλία Ρουτεύσκια. Είναι μαθήτρια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Μεσαριά. Η Εμιλία, λοιπόν, συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Ερυθρού Σταυρού που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «Μαθητές και απόσταση στον καιρό πανδημίας» και έλαβε το τρίτο βραβείο. Στη λυτή εκδήλωση στο σχολείο της, παρουσία των συμμαθητών της και καθηγητών της, έγινε η απονομή του βραβείου της. Αντίγραφο του έργου είναι αυτό που εκτίθεται εδώ. Αξίζει το θερμό μας χειροκρότημα. Είμαι εδώ στη δεύτερη Εμιλία, συγχαρητήρια. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν πειράζει, Ελίνα, συγχαρητήρια. Πανελλήνου διαγωνισμού να το πάρει η μαθήτρια η Εμιλία.
Μαθήτρια του ειδικού σχολείου τότε, σήμερα μαθήτρια του ειδικού επαγγελματικού. Θα είμαστε μια χαρά, πιστεύω, και το χρόνο με τα καινούργια έργα. Όλα τα άλλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Θήρας και το Ίδρυμα Λούνας και Ευαγγέλου Νομικού για τη στήριξή τους, αλλά παράλληλα και τους υπεύθυνους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θήρας, του Κέντρου Πρόληψης της ΕΕΑΣ, της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, για τη βοήθεια που μας παρέχουν σε περιστατικά αρμοδιότητά τους. Τους ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί μας κύριοι, αγαπητά μας μέλη, οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συντοπίτες μας στον ευλογημένο πανέμορφο και γνωστό σε όλο τον κόσμο τόπο, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολλά. Δεν είναι όμως λίγοι και αυτοί που πιστεύουν ότι σε αυτό το παγκόσμιο τουριστικό προορισμό ο πόνος και η φτώχεια είναι λέξεις άγνωστες. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Υπάρχουν οικογένειες μονογονεϊκές με αδυναμία εργασίας λόγω των παιδιών βρεφικής συνηθειακής ηλικίας. Ηλικιωμένοι χωρίς οικογένεια που χρήζουν καθημερινής φροντίδας. Οικογένειες με άτομα με αναπηρίες που αδυνατούν να καλύψουν φάρμακα, ειδικές θεραπείες, φυσιοθεραπείες κλπ. Η προσφορά φορέων του νησιού, επώνυμων και ανώνυμων εθελοντών, δεν λύνει το πρόβλημα. Απαλύνουν για λίγο τον πόνο, χαρίζουν το πρόσκαιρο χαμόγελο, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Μόνο με τις αυξημένες δωρεάν υπηρεσίες, φροντίδας και πρόνοιας της πολιτείας, μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα αυτά τα προβλήματα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους είναι αυτές που θα σταθούν δίπλα σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, ώστε να ζήσουν μια ζωή που αρμόζουν στον 21ο αιώνα. Από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμπαραστέκονται έμπρακτα στις προσπάθειες του τμήματος, ιδιαίτερα τους εθελοντές μας για τη διαχρονική προσφορά και συμβολή τους. Η πόρτα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι ανοιχτή για όλους και απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση για την ένταξη μελών και εθελοντών στην ερυθροσταυρική οικογένεια. Τέλος, απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας για την παραχώρηση του χώρου προς το Πελώνιο Ίδρυμα, τις αδελφές Τσιαντζή που θα πλαισιώσουν την εκδήλωσή μας, τον συμπατριώτη μας Μανώλη Καραμολέγκο, την τοπική αγορά του νησιού μας για την έμπρακτη συμπαράστασή τους και το ζαχαροπλαστείο Ζώτος για την προσφορά της πίτας. Ιδιαίτερα δεχτείτε τις ευχαριστίες μας όλοι εσείς που με την παρουσία σας σήμερα εδώ τιμήσατε για άλλη μια φορά το πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο που επιτελείται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εδώ και 145 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά με δύναμη και υγεία σας. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο μας. Το ρήμα σ' αγαπώ είναι το ρήμα, το ωραιότερο ρήμα του κόσμου είναι το αγαπώ. Και αυτό που ακολουθεί το βοηθώ. Οπότε ευχαριστούμε όλους εσάς για την ειδική σας στήριξη και γίνονται πράξη. Τώρα ακολουθεί το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους οι δύο μαθήτριες πιάνου, Εβελίνα και Αγγελική Τσιαντζή. Αδελφές που ζουν εδώ και 12 χρόνια στο νησί μας. Και όπως αναφέρουμε και στο πρόγραμμα, το βιογραφικό τους είναι για την ηλικία τους αρκετά πλούσιο. Ας υποδεχτούμε με ένα χειροκρότημα.
Thank you.
ευχαριστούμε για την απόκρισή τους προς χρησίματα, πλησιώσουν από την δήλωση. Μας ευχηθούμε καλή πρόοδο, επιτυχίες στις σπουδές τους και να συνεχίσουν να κάνουμε σπίτι σαν τουρίνη την Ελλάδα με τα κρίση τους. Η κυρία Μόσκα, Μερλίνο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Θεσσαλίας, θα δούμε δύο ερωτικά βιβλία. Thank you.
Thank you.
Θα το δείξω το